Στιγμές χαλάρωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε γνωστό κατάστημα Σαλιοντάρια στο Ηράκλειο, με τον ίδιο να ανταλλάσσει ευχές με τον κόσμο και να έχει χαλαρή συζήτηση με τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος. Εύχομαι καλή ανάσταση, υγεία, ευημερία σε όλους τους Ορθόδοξους Έλληνες, σε όλο τον ελληνικό λαό. Από το Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές εναντίον της κυβέρνησης με αιχμή τον διορισμό διοικήσεων στα μουσεία της χώρας, κάνοντας λόγο για παράδεκτη ενέργεια και για πελατειακές νοοτροπίες από την κυβέρνηση. Αυτή την εποχή έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη. Και θεωρώ απαράδεκτο, ακόμη και σήμερα, τις Άγιες Μέρες, λίγο πριν προκηρυχτούν οι εκλογές, να συναντούμε πελατειακές νοοτροπίες από την κυβέρνηση και να διορίζονται οι διοικήσεις όλων των μουσείων της χώρας, λίγο πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Είναι δυστυχώς άλλη μία απόφαση της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που αποδεικνύει ότι η προτεραιότητά τους είναι το πελατειακό κράτος και όχι η διαφάνεια και η αξιοκρατία για τα οποία διψά ο ελληνικός λαός. Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσεις των υποψήφων βουλευτών του κόμματος, οι οποίοι παράλληλα εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία του κόμματος εν ώψη των εθνικών εκλογών. Δυστυχώς αυτές τις Άγιες Μέρες γινόμαστε μάρτυρες μιας είδησης που αφορά το Μουσείο Ηρακλείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, στο οποίο διορίστηκαν οι νέες διοικήσεις που έχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι δεν μετέχει κανένας Ηρακλειώτης και δεύτερον, ότι αποτυπώνεται ακόμη μία φορά το κράτος των κολλητών. Τέτοιες αποφάσεις θα μας βρουν συνολικά απέναντι. Μια μικρή παύση των προεκλογικών δραστηριοτήτων. Θα είμαστε απέναντι αμέσως μετά το Πάσχα. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ελπίζομαι να έρχουν καλύτερες μέρες για την Ελλάδα, για ένα κόσμο καλύτερο, με αξιοπρέπεια, δημιουργικότητα και καλύτερες στιγμές. Να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας για τις εκλογές που έρχονται σε λίγες μέρες. Είμαστε εδώ για την κοινωνία, για τους πολίτες. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία, χαρά, αισιοδοξία. Καλή Ανάσταση, με ειρήνη στην καρδιά, με ειρήνη στις σχέσεις μας και ειρήνη στον κόσμο. Η παρουσία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο συμβολίζει την δυναμική που έχει το κόμμα μας και την πορεία που έχουμε χαράξει. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, ευημερία στα σπίτια όλου του κόσμου και όσο μπορούμε πιο πολιτισμένα μέχρι τις εκλογές.